Είχαμε ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τελευταία συνάντηση του με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, αλλά και με τη συνάντηση με τον Μουσταφά Κιλί, όσο και την ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις συναντήσεις του στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που έχουμε τύχει, όπως έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την επαναβεβαίωση της δικής μας πλευράς, πως είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη του διαλόγου εντός των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και του πλαισίου που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γκουτέρες. Φυσικά, υπερτονίστηκε στη συνάντηση ότι πρέπει η λύση να είναι τέτοια που να μην δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και να δίδει τις προοπτικές μια ενωμένη Κύπρος να δημιουργεί ασφάλεια για το σύνολο των πολιτών. Ευχαριστώ. Κύριε αυτή είναι η θέση δική μας, ότι στους όρους αναφοράς για το νέο γύρο, αν θα ξεκινήσει η παρολογία της πολιτούς, θα πρέπει να είναι αυτά τα οποία λέτε. Όμως, και ο Γενικός Γραμματέας και η ίδια κυρία Λούτ με τα όσα έχει μεταφέρει, προφανώς και ανοίγει παράθυρο στους όρους αναφοράς να έχουμε εισηγήσεις για άλλη τύπου διαδικασία και άλλο πλαίσιο. Δεν θεωρώ ότι εάν έρθει με κάποιες ιδέες για τη μεθοδολογία τους όρους εντολής η κυρία Λούτ, θα είναι εκτός των πλαισίων που έχω πει και εκτός της τελευταίας έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αν αναφέρεστε στα θέματα χρονοδιαγραμμάτων, είναι σαφέστατη μέσα και από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Είτε θεωρούμε είναι σωστή, έχουμε απόψεις, μιλά και ξεκάθαρα ότι αν θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία δεν μπορεί να είναι ανοιχτή. Ευχαριστώ.